αρέσει εδώ? Ωραία, είναι πολύ ωραία. Υπέροχα. Σαν και σαν. Παρακαλώ να λείπουν οι διαχειτικότητες. Συγγνώμη. Το ότι δέχτηκα την πρόσκλησή σου σε γεύμα δεν ήταν παρά μια απλή ανταπόδοση της ευγενικής χειρονομίας σου να μου στείλεις λουλούδια. Το καταλαβαίνεις, νομίζω. Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν το πιστεύω. Ποιο? Αυτό που άκουσα. Το ότι μου αρέσεις. Ναι, και το ότι θέλεις να κάνουμε σχέση. Γιατί ρε Μιχαήλ, είσαι σοβαρός? Τι, σου αρέσω από πότε? Από την πρώτη στιγμή που σε είδα. Ναι, και περίμενες πρώτα να τα φτιάξεις με την ξαδέλφη μου και μετά να μου το πεις. Ποια ξαδέλφη σου? Ο Μιχαήλ Άγγελος που είναι. Ο Μιχαήλ Άγγελος έχει δουλειές. Αχ βρε Αλεξάνδρα μου, δεν έχεις καλή πορεία, δεν τα κάνεις καλά. Τι θες να πεις? I want to say, θα ήμουν εγώ μια κοπελάρα σαν και σένα. Ελεύθερη και ωραία. Και θα παρακάλαγα την Τζέννη ή τον Μιχαήλ Άγγελο να βγούμε. Αχ! Θέλω να σας ξαναδώ. Πότε? Αύριο. Αύριο δεν μπορώ, έχω πάρα πολλές δουλειές. Για λίγο, για λίγο, για έστω για έναν καφέ. Άμα είναι για έναν καφέ, εντάξει. Όπως σηκώθηκες, κάτσε κάτω. Γιατί? Κάτσε κάτω, Καστελόγια. Κάτσε κάτω, είπα. Ή μάλλον όρθιος. Εδώ βρήκε να έρθει ο Γρουσούζης. Και σου έλεγα, πάμε να φύγουμε. Οχ. Βγαίνει, μέσα. Τώρα, άρεσε, Μιχαήλ. Ξανάρθουμε εδώ και να έρθουμε εδώ. Τι θα είναι εδώ? Ετοιμαζόταν να φύγει. Εσύ είναι εδώ και μόλις φύγει θα σε εντοπίσω. Είναι εδώ. Η κουνιάδα σου που λείπει τόσες ώρες. Πού είναι? Μας και έχει κανένα κόμμενο. Τι λες καλή Βιργινία. Τι τρελή που είσαι. Σε τίποτα συμβούλια θα τρέχει. Άρε, θα σας φέρει κανένα γαμπρό. Θα τη φάει τα λεφτά και σας βλέπω όλους να τρέχετε πάνω κάτω, πάνω κάτω. Ο Βίχας και έρωτας δεν κρύβονται. Και εσύ κάνεις μπαμ. Μπαμ. Λοιπόν, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Άσε τις σκέψεις και τους προβληματισμούς και τα ήρθα εδώ να φάω μόνος μου. Και κοίτα να φερθείς με θάρρος και αυτοπεποίθηση σαν άντρας. Μα... δεν έχει, μα. Πιάστην και πες της το και να δεις. Όλα θα πάνε μια χαρά. Τώρα που είμαι στην Βιργινία, την είδα έρχεται από ένα αυτοκίνητο. Άντρας οδηγούσε και την άφησε δύο δρόμους πιο κάτω. Άντρας. Τι άντρας? Τα έλεγα εγώ. Άντρας, ξέρω εγώ τι άντρας. Άντρας αυτό και ήταν πολυτελές, ξεσκέπαστο και μάλιστα της φίλησε και το χέρι. Είναι τρελά ερωτευμένος μαζί σου. Αχ, Θεέ μου, και τι θα κάνω? Θα πας να τον βρεις και άμα δεν σου μιλήσει και πάλι, να του μιλήσει ξεκάθαρα. Ίσως αυτό να περιμένει, να αναλάβεις εσύ πρωτοβουλία. Φαίνεται πως η σχέση μου με την Αλεξάνδρα έχει παρεξηγηθεί. Καλά που το κατάλαβες. Θα την πιάσω και θα της μιλήσω. Εμένα όμως δεν θα με ανακατέψει καθόλου. Όχι, όχι, πρώτα θα ξεκαθαρίσω την κατάσταση και μετά τη το ανακοινώνουμε. Μετά. Πολύ μετά. Α, έλα, έλα. Πήγαινε. Αχ, καλή μου επιτυχία. Αλλά κάνεις ό,τι σου λέω την έχεις σίγουρη. Αλλά πήγαινε. Όχι, δεν θέλω άλλο. Έμα γιατί? Ζαλίστηκα. Έλα, ένα τελευταίο. Όχι. Ζήτα λογαριασμό να φύγουμε. Εντάξει. Το λογαριασμό παρακαλώ. Ευχαριστημένη. Ναι. Μ' αρέσεις πάρα πολύ. Ξέρεις, τα αποφάσισα. Θα μιλήσω στην Αλεξάνδρα αύριο. Γιατί όχι απόψε? Γιατί... δεν θα πάμε κάπου μετά από εδώ? Όχι, λείπω πάρα πολλές ώρες από το σπίτι και πρέπει να γυρίσω. Μα... μου. Μ' αρέσεις γιατί είσαι αντίφαση. Εσύ είσαι πάρα πολύ τσίου. Τσίου. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Σου φαινόταν, ναι. Άρα νιάτα, νιάτα. Αχ, μπαίνεις σε άλλους ρυθμούς, ταξιδεύεις, φεύγεις, φεύγεις. Σου πω, εμείς θα φύγουμε γιατί κοντεύω να βγάλω ρίζες. Εντάξει, εντάξει, αλλά θα πιούμε ένα τελευταίο. Έλα. Ας προπάτω. Αυτό είναι. Σίγουρα. Σίγουρα. Αχ, ο καημενούλης μου κάθεται εκεί μέσα μονοχούλη του και με σκέφτεται. Καλά, έλα, πάμε τώρα. Ναι, πάμε. Όχι, περίμενε, περίμενε, να δω πώς είμαι. Να δεις πώς είσαι προηγουμένως, βιαζόσουνα και τώρα... Βιαζόμουνα, αλλά περίμενε ένα λεπτό. Αλεξάνδρα, ναι. Τι θα πούμε μόνο σου, ναι. Έχω γνωστά, τις ναι. Γνωστές παροιμίες. Ναι. Βουνό με βουνό δεσμίγει, το μάτι μου πετάριζε και... Το μάτι, το μάτι. Τι, έχω τίποτα. Έχεις κάτι εδώ. Ναι. Εντάξει. 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 Είμαι μια καλονή. Μια καλονή. Πάμε, πάμε. Ναι,
Αλεξάνδρα μου, πολύ στενοχωρέθηκα τώρα, κρίμα, ναι. Καλό θα ήταν να τον προλάβετε, αλλά τώρα τι να κάνουμε. Τι κάνετε τώρα, ερχόσαστε? Ναι. Σιγά σιγά, πες του μην τρέχει. Ναι, ναι. Ωραία, ναι. Έλα, θα τα πούμε. Γεια. Ζήφος. Δεν τον προλάβανε. Όχι. Τόσο δρόμο, τζάμπε και βερέσαι. Άτυχο είναι το καημένο, άτυχο. Γιατί δεν του τηλεφωνάει να έρθει από εδώ? Το πήρε, λέει, στο σπίτι του δεν είναι και το κινητό το έχει κλειστό. Ποιος ξέρει που τριγυρνάει και αυτό το κακόμοιρο από τη στεναχώρια του. Ναι, αυτό την αγαπάει, τρελαίνεται κι αυτή η χαζή. Αλλού βαρούν τα τούμπανα και αλλού χορεύει η νύφη. Α, τώρα που είπα νύφη έτσι και δώσει ο Θεός και την πάρει, έχω να της κάνω ένα γάμο. Τέτοιος γάμος δεν θα έχει ξαναγίνει. Why not? Μια ανιψιά έχεις. Πώς έχω και την άλλη, τη Σαντρούλα. Η Σαντρούλα είναι μικρή. Μικρή, αλλά θαυματουργή και ξύπνια για όλου κάλτσα. Με αυτήν δεν θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Τον καλύτερο γαμπρό θα μας φέρει. I'm sure. Τόσο κάτω κόριτσο. Το βρίζω, αλλά ξέρεις, το βάθος το έχω δυναμία. Μη σ' ακούσει, Αλεξάνδρα. Για το όνομα του Θεού. Το κόκκινο πανί της είναι. Δεν θέλει ούτε να τη βλέπει. Προς τι της έχει κάνει το καημένο? Γιατί θέλω να πάω στη φίλη μου. Εσύ μου είπες ότι δεν μπορείς να συνεχίσουμε γιατί λείπεις πολλές ώρες και θες να πας σπίτι σου. Ναι, αλλά τώρα εγώ θέλω να πάω στη φίλη μου. Εσύ τι ζόρι τραβάς. Και ποια είναι αυτή η φίλη σου? Η Σέμι. Η Σέμι, από πού βγαίνει αυτό το όνομα? Γιασεμό. Γιασεμό. Ωραίο όνομα, γιατί το άλλαξε? Γιατί έτσι γουστάρει. Εντάξει, τέλειωσε η ανάκριση. Μα δεν σου κάνω ανάκριση. Ευτυχώς. Γιατί ξέρεις, Μιχαλάκη, εγώ δεν έχω μάθει να μου κάνουν έλεγχο. Δεν σου κάνω έλεγχο. Και σε παρακαλώ πολύ, μην με ξαναπείς Μιχαλάκη. Εκνευρίζω. Κι εγώ εκνευρίζομαι με το Μιχαήλ. Και κοίτα, άμα αποφασίσω να κάνω κάτι μαζί σου, το Μιχαήλ ξέχνα το. Και πώς θα με λες δηλαδή, Μιχαλάκη? Αποκλείεται να δεχθώ εγώ να με λες έτσι. Μιχάλη. Έστω. Λοιπόν, φεύγω. Απόψε τελικά αποφάσισα να μιλήσω στην Αλεξάνδρα. Good luck. Και όπως είπαμε, εμένα δεν θα με αναφέρεις καθόλου. Okay. See you. Πότε? Πάρε τηλέφωνο. Μεγάλο κολοπέτσωμα. Ίδια εγώ στα μικρά μου. Κόρη μου να ήταν τόσο δεν θα μου μοιάζε. Ίδια σε όλα, σε όλα. Σε όλα, εκτός από τα γκομενιλίκια. Μίλα καλύτερα, μεγάλη γυναίκα, γκομενιλίκια. Πώς να τα πω? Σχέσεις με το άλλο φίλο. Καλά. Στις σχέσεις με το άλλο φίλο, λοιπόν, δεν σου έμοιασε καθόλου και πολύ καλά έκανε. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι άνετη. Εγώ ήμουν αδειλή. Όχι, δεν ήσουν αδειλή. Παράξενη, στριμμένη και φαντασμένη ήσουνα. Τόσα παλικάρια σε θέλανε, αλλά εσένα η μύτη σου εκεί. Δεν γύριζες να κοιτάξεις άνθρωπο. Ήμουνα σνόμπ. Δεν ήσουνα σνόμπ. Τρελή ήσουνα. Κανέναν δεν ήθελες και δεν μ' άφηνες και εμένα να κουνηθώ. Ναι, και που δεν σ' άφηνα εγώ, εσύ δεν κουνιώσουνε. Γιατί κουνιόμουνα? Και παρακουνιώσουνε. Μη? Γιο. Ζωηρή ήσουνε. Βιρτζή! Τι Βιρτζή, όλο βόλτες και ραντεβού. Ζαχαροπλαστείο για ζαχαροπλαστείο δεν άφησες. Μ' αρέσανε οι πάστες αμυγδάλου, τρελαινόμουν. Για τις πάστες ή για το αμύγδαλο? Και για τα δυο. Βρε Βιργινία, για θυμίσου μια φορά που είχα ραντεβού με ένα μπάμπι στο Μούλκι στην 7η στάση. Η μάνα μου να βγω και στη λαϊσένα να του το πεις. Τη μάνα που με είδε ο πατέρας μου. Ναι, μωρέ, που ήταν μέσα στο λεωφορείο, σε είδε, κατέβηκε και σε πλάκωσε στο ξύλο. Τρελοκομείο. Αχ, ωραία χρόνια. Αυτά μας μείνανε. Μη λες μας μείνανε, γιατί εγώ δεν έκανα τίποτα. Εσύ τα φτιάχνες και τα χάλαγες συνέχεια. Και πολύ καλά έκανα. Τουλάχιστον κάτι χάρηκα πριν γνωρίσω το κάθαρμα και θα φτώ ζωντανή. Ενώ εσύ, έναν γνώρισες, έναν παντρεύτηκες και με αυτόν θα πεθάνεις. Δεν είσαι τόσο σίγουρη. What? Τίποτα για την Αλεξάνδρα, λέω. Όχι, δεν είπες για την Αλεξάνδρα. Κάτι άλλο είπες. Εσέ παρακαλώ τώρα. Έχω τον καημό μου με το κορίτσι, έχω και εσένα με τις καχυποψίες σου. Πολύ αργήσαμε. Μεγάλη απογοήτευση, χάλια είμαι. Άδικα κάναμε τόσο δρόμο.
Ναι. Δεν έπρεπε να πάμε. Σιγάνι, καθόταν τόση ώρα εκεί πέρα μόνος του. Ναι, ναι. Έφαγε και έφυγε. Ε? Μάλλον, ναι. Τι μάλλον, βρε Δημήτρη, αφού δεν ήταν εκεί. Ναι. Ναι, έξι και ξελός. Ναι και ναι. Πες και κάτι άλλο. Τι να πω, ρε Αλεξάνδρα. Να μου πεις τι να κάνω. Να τον ξεχάσεις. Καλή τι λες, αφού η θεία... Βλακίες, εμένα θα ακούς. Ξέχνα τον. Γιατί? Γιατί δεν κάνει για σένα. Έχεις υπόψη σου πόσα κοινά έχω εγώ με τον Μιχαήλ Άγγελο. Αλεξάνδρα, ξέρω τι σου λέω. Άκουσε με, σε παρακαλώ. Όχι. Καλά. Μου ζήτησες τη γνώμη μου και εγώ στην είπα. Από εκεί και πέρα κάνεις ό,τι θέλεις. Ναι. Ναι, Μιχαήλ Άγγελε. Ναι, εγώ είμαι. Πολύ καλά εσύ. Τι, θέλεις να έρθεις να μιλήσουμε? Σε περιμένω, εδώ θα είμαι. Φιλάκια, Και τώρα τι έχεις να πεις? Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, αλλά δεν τη χρειάζομαι, είμαι σίγουρη. Καλά. Λοιπόν, εγώ πάω πάνω γιατί τι? Είμαι ψιλοζαλισμένος και κουρασμένος και δεν μπορώ, έτσι. Εντάξει, ναι. Καλύτερα για να ετοιμαστώ κι εγώ. Κατολίλος. Bye. Bye. Ναι, θεία. Γεια. Έλα, παιδί μου, ήρθες. Τι έγινε, καλέ, δεν πήγατε με την τρελή στο θέατρο που θα πηγαίνατε? Όχι. Πού πήγατε? Σε μια δουλειά. Πού είναι η κόρη σου? Σε μια δουλειά. Τι δουλειά? Θα σου πω, πού είναι η κόρη σου? Στις Έμις. Στις Έμις. Ναι. Την έψαχνα όλη μέρα στο τηλέφωνο, τελικά τη βρήκα. Μιλήσαμε. Γιατί? Τίποτα. Όταν έρθει, πες ότι θέλω, έτσι. Καλά. Έλατε τώρα, πού πας, δεν θα μου πεις. Εσείς φύγατε αρωνάρων από εδώ. Πού πήγατε τελικά? Στο Καβούρι. Στο Καβούρι? Γιατί? Θα σου πω. Άντε, μπράβο, Αλεξάνδρα μου. Κοίτα να τα καταφέρεις αυτή τη φορά. Για τη σχέση σας να μιλήσετε. Αφήστε τα περί τέχνης και λογοτεχνίας, έχετε καιρό γι' αυτά. Ναι, ναι, ναι. Πολύ χαίρομαι, ναι. Ναι, Χρυσό μου. Ναι, και από μένα φυλάκια. Ναι, γεια. Ωραία. Λοιπόν, θα μου πεις. Τι να σου πω, μπροστά ήσουν, άκουσες. Θα περάσει ο Μιχαήλ από το σπίτι να μιλήσουμε. Δεν σε ρωτάω για την Αλεξάνδρα, για σένα σε ρωτάω. Πού ήσουν σήμερα και χάθηκες έτσι στα καλά καθούμενα? Σου είπα, είχα meeting. Λύσαξες. Μακάρι να τα καταφέρει το Χρυσό μου να ηρεμήσουμε. Meeting εκεί κάτω, στο Καβούρι? Ναι, εκεί κάτω, στο Καβούρι. Γιατί, έχεις πρόβλημα? Ρωτάω. Να μην ρωτάς. Και τι meeting ήταν αυτό? Κοίταξε. Με πιέζουν να γραφτώ μέλος σε ένα καινούριο σύλλογο και για να με καλοπιάσουν με πήγαν να μου κάνουν το τραπέζι. Και τι σύλλογος είναι αυτός? Οικολογικός, για τα ψάρια του Σαρονικού. Να γραφτώ κι εγώ? Για τα ψάρια είπα, όχι για τα σκυλόψαρα. Κάνεις και χιούμορ. Και δεν μου λες, πολλοί ήτανε? Ποιοι? Αυτοί που σε πήγαν εκεί κάτω για να σου κάνουν το τραπέζι. Πολύ, πάρα πολύ. Πόσοι? Στα μούλα, τι καταλαβαίνεις, θες να με εκνευρίσεις τώρα, τι και πόσοι και πού και ποιοι? Ανάκριση μου κάνεις? Όχι, δεν σου κάνω ανάκριση, αλλά επειδή είμαι φίλη σου πραγματική, έχεις υποχρέωση να μου πεις τι συμβαίνει. Τίποτα δεν συμβαίνει. Παρακαλώ. Ναι. Καλά, καλά, εσύ. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι, δεν μπορώ τώρα. Ναι, ναι. Γεια σου. Ναι. Ποιος ήτανε και μιλούσες έτσι συνωμοτικά? Ο Κατιλίνας. Χορμάδες. Άκου, μιλούσα συνωμοτικά. Βιργινία, εμένα δεν μπορείς να μου κρυφτείς. Εγώ σε καταλαβαίνω. Κάτι σκαρώνεις εσύ και μου το κρύβεις. Αλλά που θα πάει, θα το ανακαλύψω. Ανακαλύψε το, Χριστοφορία Κολόμβου. Καλά. Καλά, μια, δεν πήγαινε τώρα, έχω δουλειά. Ναι, ναι, να πηγαίνω. Να μιλήσεις και με την ησυχία σου. Με ποιον? Με αυτόν που σε πήρε τώρα τηλέφωνο. Τι καταλαβαίνεις, Σταμούλα, θες να σε στείλω νυχτιάτικο στον Πλούταρχο? Αχ, με γρουσούζεψες. Yes. Yes, I'm coming. Σου είπα, I'm coming. Γεια. Φεύγω. Στο καλό. Όνειρα γλυκά και ασκανδάλιστα. Ναι. Τι λες, ρε παιδί μου, γίνανε τέτοια πράγματα? Ναι, καλέ, αφού σου λέω, μου τα είπε ο Δημήτρης. Μα καλά, καθόλου εγωισμό δεν έχει μέσα της, άκου να τρέχει τώρα μέχρι το Καβούρι. Ναι, τι στον κόρφο σου. Εσύ αν ήταν γι' αυτό θα έτρωγες και μέχρι τον Αστακό. Αχ, Τζέννη, σε παρακαλώ τώρα, μην λες τέτοια πράγματα. Εγώ δεν τρέχω πίσω από κανέναν, αυτοί τρέχουν πίσω μου. Ποιοι, καλέ, δεν έχω δει. Ω, Τζέννη, θα μαλώσουμε. Για πρόσεξε τώρα, μην ανοίξω το στόμα μου. Για άνοιξε να δούμε τι θα πεις. Ότι εγώ, αγάπη μου, απλούστατα δεν είμαι σαν και εσένα. Σαν εμένα. Ναι, βεβαίως, να
ξημεροβραδιάζομαι στις καφετέρειες. Καλέ! Εγώ ξημεροβραδιάζομαι στις καφετέρειες. Τι κάνεις από τότε που βλέξες με αυτό το, όπως το λένε, τον καρσόνι. Τον καρσόνι είναι εξαίρεση και σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν σου επιτρέπω. Χτένισε. Σε περιγράφω, δεν σου επιτρέπω. Από πού το ξεπατήχωσες αυτό, από τη φιλενάδα σου την Κουλή. Η φιλενάδα μου η Κουλή δεν σε ενόχλησε καθόλου, κατάλαβες, σε ενοχλεί. Ναι, με ενοχλεί και με παρενοχλεί. Γιατί, επειδή έχει γκόμενο και τον θες και δεν σου κάθεται. Τι, εγώ τον θέλω τώρα. Ναι, εσύ. Αυτός με κυνηγάει από πίσω και τρέχει συνέχεια. Στον ύπνο σου. Λοιπόν, δεν σε φταίει. Να πας να βρεις άλλη κομματιά στο διάλο. Να πας και να μην γυρίσεις. Βαλέ, Τζένι. Άσε να μπορώ να φύγει, μουλάρα. Καλέ, δεν είμαστε καλά στα καλά καθούμενα. Θέλω εγώ και ήρθα, μη χειρότερα. Λέει, συγγνώμη, Ρέγκια, αλλά τι θέλει να μας πει τώρα, ότι ο Μιχαήλ θα πάει να τα φτιάξει με αυτή την τρελή. Ξέρω εγώ, μωρέ, θα έρθει, λέει, να μιλήσουμε. Δηλαδή, τι θέλει. Έτσι λένε. Δηλαδή, η Βιργινία κάτι της είπε. Δεν ξέρω, μωρέ, δεν έχω καταλάβει. Και αυτός ο Δημήτρης δεν μπορείς να του πάρεις κουβέντα με το τσιγκέλι. Ναι, σκατά τι θέλει, εγώ στο λέω. Αυτές τα λένε έτσι, ίντριγκες κάνουν για να τον τυλίξουν. Μου φαίνεται θα αναλάβω δράση εγώ. Δηλαδή, τι θα κάνεις. Τι θα κάνω, ρε Χριστιανή μου, τι θα κάνω, σου λέω. Αυτός μου κολλάει, αυτός μου κάνει καμά και εγώ απλά θα τα αποδώσω. Κατάλαβα. Έρχεται. Λοιπόν, έλα μαζί μου για να δεις πως κάνει για μένα. Καλέ, αυτός το που σε κοίταξε. Ναι, δεν ξέρω τώρα, πρώτη φορά. Τι να πω. Τίποτα. Έτσι είναι, ξενάκι μου, όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα τον τρώνε και οι κότες. Τι να κάνεις, να σταματήσεις, να κάνεις παρέα μαζί της. Το κουδούνι, ναι, σε αφήνω. Και δεν σε χρειαστώ, καλέ, ό,τι χρειάζομαι ήρθε. Γεια σου, bye-bye. Scoprire poi. Γεια σου, Αλεξάνδρα. Γεια σου, Μιχαήλ Άγγελε. Αχ, μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε. Παίρνα. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Μη με λες ματάκια σου, θα κλείσω το τηλέφωνο. Κοίταξε, Λάζαρα, εγώ θέλω έναν άντρα να μιλάω και να μοιράζομαι μαζί του κάποιες σκέψεις μου. Τίποτα περισσότερο, που σημαίνει οποιαδήποτε άλλη σκέψη περνάει από το μυαλό σου, διώχτηνα. Ναι, έχεις όλες τις προϋποθέσεις να είσαι εσύ αυτός, συμφωνώ. Προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί είναι ακόμα νωρίς. Ποιο μέλλον... Ας δούμε τώρα το παρόν και το μέλλον αόρατο. Μιχαήλ Άγγελε, τι έχεις. Πώς τίποτα, αφού κάτι έχεις, γιατί δεν μου λες. Αλεξάνδρα... Ναι. Είσαι η καλύτερη μου φίλη, το ξέρεις. Ναι, προς το παρόν. Τι. Τι. Ναι, είμαι η καλύτερη σου φίλη, λέω. Ναι, λοιπόν, θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Εξομολογήσου μου. Ναι, αλλά δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Α, μπες κατευθείαν στο θέμα. Ρε, να μπω στο θέμα, αλλά το θέμα είναι πώς. Πώς. Θέλεις να σε βοηθήσω. Δηλαδή. Να αρχίσω εγώ. Έλα τώρα, Μιχαήλ Άγγελε, λες να μην έχω καταλάβει τι συμβαίνει. Έχεις καταλάβει τι. Τα πάντα. Δηλαδή. Δηλαδή, τα πάντα. Γεια! Καλώς την. Πού ήσουν, α? Δεν κατάλαβα τι ύφος είναι αυτό. Πού ήσουν, Σάντρα? Δεν είμαστε καλά. Αυτό λέω κι εγώ, δεν είμαστε καθόλου καλά. Να σου πω, άμα θες να πεις κάτι, πες το, αλλιώς βαριέμαι. Α, βαριέσαι. Δεν μου λες, πού ήσουν το μεσημέρι. Λοιπόν, θα μου πεις. Έλα τώρα, χαλάρωσε. Άκου τι ωραίο τραγούδι. Εντάξει, Αλεξάνδρα. Θα σου το πω εγώ. Πες το μου. Αλεξάνδρα, είμαι ερωτευμένος. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, μόνο αυτό έχεις να πεις. Τι άλλο. Αλεξάνδρα, σου λέω ότι είμαι ερωτευμένος. Το ξέρα. Το ξέρες. Και ξέρω και ποια είναι η τυχερή. Ποια τυχερή. Η τυχερή κοπέλα. Ποια είναι. Εσύ. Σίδα μαζί του. Με είδες.
Ναι, την ώρα που βγαίνατε. Και άμα δεν καθυστερούσα την Αλεξάνδρα και σε βλέπει αυτή, θα γινόταν τη Πόπη, Σάντρα. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Μου πρότεινε να πούμε και βγήκα από περιέργεια. Ναι, και τι σε ήθελε? Είναι ερωτευμένος μαζί μου. Δεν το πιστεύω. Να το πιστέψεις. Καλά, είναι πολύ μαλάκας ο άνθρωπος, ε. Γιατί, επειδή με ερωτεύτηκε? Όχι, επειδή το παίζει σε διπλό ταμπλό. Δεν το παίζει σε διπλό ταμπλό και αν εννοείς με την Αλεξάνδρα, είναι μόνο φίλη. Ερωτικά, ούτε που να τη δει. Έτσι σου είπε? Ναι. Και γιατί αυτή μου λέει ότι όταν... Γιατί αυτή είναι τρελή και φαντασιόπληκτη και βγάζει ζενάρι από το μυαλό της. Μάλιστα. Και δεν μου λες, τι σκοπεύεις να κάνεις τώρα? Τίποτα. Εγώ με τον Μιχαήλ. Τίποτα. Α. Το είπες σε κανένα? Όχι. Ούτε μέσα στην Αρμάγκα? Ούτε. Μωρή, γι' αυτό τ' αγαπάω, εγώ τον αδελφάκι μου. Να σου πω, μου χρωστάς μια χάρη, μην το ξεχνάς. Ναι, δεν το ξεχνάω. Ό,τι και να σου ζητήσω, θα μου το κάνεις αμέσως. Γιατί υπάρχει και η θεία. Και άμα το μάθει, forget the money. Έλα, Λάζαρε, δεν το κλείνουμε τώρα. Και γιατί, Χρύσα μου, έχει πονέσει τα αυτή μου, μια ώρα μιλάμε. Ναι, αύριο που θα βγούμε για καφέ, τι θα λέμε? Ναι. Με τέτοια λέγε και θα βγούμε όσο βγήκε η Χίλαρη γερουσιαστή στη Νέα Υόρκη. Όχι, όχι, δεν την πάω. Τι δουλειά έχει στη Νέα Υόρκη η βλάχα από το Άρκανσο? Ναι. Ναι, ναι. Ναι, τα λέμε. Ναι, αύριο. Καληνύχτα. Έλα, Μιχαηλάγγελε, μη με παιδεύεις άλλο, πες μου. Αφού σου είπα, δεν την ξέρεις. Πώς δεν την ξέρω? Άμα την ξέρεις, τότε πες μου, ποια είναι. Όχι, γι' αυτό θα μου το πεις εσύ. Αν είναι δυνατόν τώρα, εγώ δεν έχω δώσει ποτέ δικαίωμα. Είμαι έξυπνη. Αποκλείεται. Αποκλείεται να είμαι έξυπνη? Όχι, ρε παιδί μου, αποκλείεται να την ξέρεις. Α, είπα κι εγώ. Λοιπόν, επειδή με πείσμουσες τώρα, εγώ θα σου πω τα χαρακτηριστικά της. Για πες μου να δούμε. Είναι νέα, όμορφη, μορφωμένη, μοναδική και σπάνια. Αυτό εσύ το είπες, δεν το είπα εγώ. Μα εγώ δεν της έχω πει ποτέ κάτι τέτοιο. Πώς δεν της έχεις πει? Άμα σου λέω τώρα. Άμα σου λέω εγώ, αλλά ξέρω γιατί τα λες αυτά. Γιατί θες να μου ρίξεις τάχτη στα μάτια. Γιατί? Για να με αποπροσανατολίσεις. Αλεξάνδρα, επειδή δεν πρόκειται να βρούμε άκρη, ναι, θα σου πω εγώ. Μπράβο, έτσι. Λοιπόν. Ναι. Είναι μια κοπέλα, mm-hmm, την οποία από την πρώτη στιγμή που την είδα, mm-hmm, έπαθα την πλάκα μου μαζί της. Α, και αυτή το ίδιο. Τώρα γι' αυτό δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Είμαι εγώ. Άμα σου λέω τώρα. Άμα σου λέω εγώ. Κοίταξε να δεις, εγώ ξέρω καλύτερα, γιατί όταν της πρότεινα να κάνουμε σχέση, αυτή μου είπε ότι θέλει να το σκεφτεί. Ναι. Της πρότεινες εσύ να κάνετε σχέση? Ναι, σήμερα. Πότε? Το μεσημέρι. Δηλαδή, δεν είμαι εγώ. Εσύ. Πώς είναι δυνατόν, Αλεξάνδρα μου, εσύ είπαμε είσαι η καλύτερη μου φίλη. Αν είναι δυνατόν τώρα. Είμαι... αγαπάς άλλη. Άνοιξε πέτρα. Στεναχωρηθήκες. Εγώ για ποιο λόγο? Επειδή... επειδή μου είπες ότι ερωτεύτηκες άλλη. Ναι. Έλα τώρα, χιούμορ έκανα, δεν το κατάλαβες? Όχι. Πώς όχι? Αχ, μωρέ, είναι δυνατόν εμείς, οι καλύτεροι φίλοι? Ακριβώς αυτό. Αυτό λέω κι εγώ. Τι πά.
κράτησε. Είσαι Σιλία. Με τρόμαξε, ε. Αχ, είμαι πολύ τρομακτική. Έπρεπε να γίνει ηθοποιό. Ναι, αδικήθηκα. Ωχ, πάντω. Χαλάρωσε τώρα που σου το είπα. Εγώ να δει τι έπαθα. Τι. Λέω πώ χαλάρωσα κι εγώ. Ωραία, ωραία. Δεν θα μου ευχηθεί τώρα καλή επιτυχία. Για ποιο πράγμα. Που περιμένω το OK. Ναι. Θα μου πει υπεργής ο λόγος. Αχ, καλή αποτυχία. Επιτυχία! Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Παρακαλώ, και ποια είναι αυτή η υπεργής ο λόγος? Δεν μπορώ να σου πω τώρα. Πώς δεν μπορείς, το ονοματάκι της? Ούτε αυτό. Ούτε αυτό, μα είμαστε οι καλύτεροι φίλοι. Ναι, αλλά αυτό είναι έκπληξη. Καλά, σου λέω, ένα μόνο σου λέω, ότι όταν θα το μάθεις θα χαρείς πάρα πολύ. Αχ, είμαι σίγουρη, θα τρελαθώ από τη χαρά μου. Ού, και βάλε. Λοιπόν, τώρα πρέπει να φύγω γιατί με πτώμα. Α, καλά. Ναι, και θα σου τηλεφωνήσω για να σου πω το τι μου είπε. Ναι, γιατί έχω τρομερή αγωνία. Καληνύχτα. Φιληθούμε. Καληνύχτα. Αλεξανδρά. Ναι. Αλεξανδρά, είσαι πολύ καλή φίλη. Το έχω αυτό. Είσαι σπάνιο είδος ανθρώπου. Ναι. Είδος προς εξαφάνιση που λέει και η θεία. Λοιπόν. Γεια. Γεια. Κάκο χρονό να έχει ο κερατάς μας έκαψε. Που να του κάει το άντε, μην το πω και λερώσω το στόμα μου βραδιάτικο. Να το πεις, να το πεις. Να του καεί και να του κοπεί απ' τη ρίζα. The son of the bitch. Ο φανφαρώνος. Ο αντιερωτικός. Α, εγώ μεγάλη γυναίκα να με παρακαλούσε μαζί του δεν πήγαινα. Καλά στα βόλα, μην ορκίζεσαι. Α, ναι, έλα βρε κορίτσι μου, σταμάτα, πια φτάνει βρε Τζένι. Έλα, βρε Αλεξάνδρα μου, έλα. Αφού σχεδόν το έχεις πάρει απόφαση. Ναι, το είχα πάρει απόφαση. Αλλά η θεία μου έδωσε ελπίδες. Ναι, Ρουφιάνα, η ηλίθεια. Αλλά χρυσό μου, νομίζω ότι για σένα ήταν στενοχωρημένο ανάθεμα την ώρα που βρέθηκε στον δρόμο μου. Βιάστηκες, Βιρτζή, βιάστηκες. Βιάστηκα. Βιάστηκα, η ηλίθεια, και την πάτησα. Φεύγα από εδώ, εσύ. Έλα, κοριτσάκι μου. Εμείς είμαστε συνηθισμένες. Θα το ξεπεράσουμε κι αυτό. Αυτό αποκλείεται. Μη λες αποκλείεται. Εδώ τον άλλο τον αραβωνιαστικό σου τον έπιασες να φοράει τον ηφικό σου και το ξεπέρασες κι αυτό. Ρε Στάνη, τι καταλαβαίνεις τώρα. What? Γιατί της το θύμισες κι αυτό, για να έχει δυο καημούς. Δεν τη φτάνει ο ένας. Ανοίγεις το στόμα σου πια και δεν ξέρεις τι λες. Εγώ για better, για καλύτερα. Ναι, καλύτερα. Καλύτερα να τον έπαινα με τον ηφικό. Τι λες, καλέ. Το συνήθισε. Ο Χριστός και η Παναγία. Αυτό που σας λέω. Τι λες, Αλεξάνδρα μου, θα προτιμούσες δηλαδή να είναι demi pension. Και full pension. Τουλάχιστον δεν θα υπήρχε σύγκριση. Ενώ τώρα ζηλεύω, θεία μου. She's right. She's right, μωρή ηλίθεια. Τι she's right. Θα συναρτήσεις, λέει, έλα κορίτσι μου, έλα, τώρα είναι φρέσκο. Θα περάσει ο καιρός και θα το ξεχάσεις και θα βρούμε άλλον καλύτερο. Α, μαμά, δεν θέλω άλλον. Εγώ έκλεισα σε γυναίκα. Ναι, κι άλλες το είπανε και τις είδαμε. What? Nothing. Το μόνο που θέλω εγώ είναι να μάθω ποια είναι. Να δω τι παραπάνω έχει από μένα. Και να τις βγάλω τα μάτια.